Στα όρια της είναι η απονομή δικαιοσύνη στο Ηράκλειο. Εκτός από τα πρόσωπα που υπερβάλλουν αυτόν, αν θέλετε, πρέπει να υπάρχουν και απαραίτητες δομές προκειμένου η απονομή της δικαιοσύνης να είναι ορθή, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα και από τους νόμους. Το δικαστικό μέγαρο δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση, αναγκάζοντας δικαστές, δικηγόρους, υπαλλήλους να υποβάλλονται σε βασανιστήρια προκειμένου να απονέμουν δικαιοσύνη. Αυτή τη στιγμή στην πόλη μας φιλοξενούνται μείζονες δικαστικοί σχηματισμοί, μεταξύ των οποίων το Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, το Πολιτικό και Ποινικό Πρωτοδικείο, το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου και το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου, το οποίο εξυπηρετεί και τον νομό Λασιθίου. Για να καλυφθούν αυτοί οι σχηματισμοί, απαιτούνται 6 αίθουσες, 6 δικαστικές αίθουσες. Μέχρι στιγμής έχουμε στη διάθεσή μας μόνο 3 δικαστικές αίθουσες. Πριν από κάποιο καιρό δημιουργήθηκε μια αίθουσα με τη βοήθεια του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, στο χώρο που ήταν παλαιότερα η τουριστική αστυνομία. Όμως ο χώρος αυτός κρίθηκε ακατάλληλος με τους τελευταίους σεισμούς. Εδώ στο Ειρηνοδικείο, για να καταλάβετε, που οι χώροι δεν επαρκούν για να γίνονται ποινικά δικαστήρια, δεν έχουν τις προδιαγραφές δηλαδή οι χώροι, πάρα πολλές φορές συνεδριάζει το μονομελές, συνεδριάζει μόνιμα το διοικητικό πρωτοδικείο, γιατί δεν έχουν στο μισθωμένο κτίριο διαμορφωθεί αίθουσες. Υπάρχουν πολλές φορές φορτωμένα πινάκια με 40 και 50 υποθέσεις, τα οποία γίνονται και δικάζονται κυρίως στα πολιτικά δικαστήρια σε μία ή δύο αίθουσες. Αυτό έχει ως συνέπεια να φτάνουμε μέχρι το μεσημέρι, δηλαδή μπορεί να πάει, ας πούμε, και μία και δύο και τρεις η ώρα, για να γίνουν κάθε φορά 10-15 υποθέσεις. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι αναβάλλονται διαρκώς και διακόπτονται διαρκώς δικαστήρια και μεταβάλλονται σε άλλες ημερομηνίες, γιατί δεν μπορεί το υφιστάμενη κτηριακή υποδομή να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μας. Αντιλαμβανόμαστε ότι και το δικαστήριο δεν μπορεί να διακόψει μια μεταγενέστερη δικάσιμο, όλο ότι δεν υπάρχουν κτηριακές υποδομές, και είμαστε και συνεχίζουμε έτσι. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι υπήρξε μια αξιέπαινη προσπάθεια, για την οποία ιδιαίτερως ευχαριστούμε το Δήμο Ηρακλείου, να δεχθεί έστω και για ένα έτος να μας παρακολουθήσει μια αίθουσα, η οποία έχει όμως ως σκοπό την κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου. Μας παραχωρούν λοιπόν μια αίθουσα την οποία εμείς διαμορφώνουμε στο πόδι κάθε φορά σε δικαστήριο, προκειμένου να γίνεται η απονομή της δικαιοσύνης. Αυτό δεν νομίζει κάποια στιγμή ότι είναι ο κύριος Υπουργός, η κυβέρνηση, οι αρμόδιοι φορείς, ότι είναι ντροπιαστικό για τις συνθήκες απονομής της δικαιοσύνης. Ταλαιπωρία περιμένει και τους πολίτες που έρχονται στο Ηράκλειο προκειμένου να εκδικαστούν οι υποθέσεις τους και φεύγουν άπραγοι μετά από πολλές ώρες εξαιτίας των αναβολών. Πέρα του ότι δεν εξυπηρετεί τον σκοπό της δικαιοσύνης, δημιουργεί και πλήθος προβλημάτων στους πολίτες, οικονομικών, κοινωνικών. Σκεφτείτε δηλαδή κάποιον ο οποίος έρχεται, ας πούμε, εδώ πέρα σε μια έφεση της υπόθεσής του από την Ιερά Πέτρα ή από τον Άγιο Νικόλαο για να παρασταθεί εδώ πέρα στο εφετείο μας στο Ανατολικής Κρήτης, ο άνθρωπος να έχει ξεκινήσει από τις 6.30-7 η ώρα το πρωί από το σπίτι του και να καταλήγει ή να κάνουμε προεκφώνηση, ας πούμε, στο εφετείο 10 η ώρα τα τριμελή, 11 η ώρα τα μονομελή, και να καταλήγουν οι υποθέσεις τελικά να δικάζονται το μεσημέρι και να ξεκινάμε 12 η ώρα να δικάζουμε. Μεγάλο αγκάθι είναι επίσης και τα κενά των δικαστικών υπαλλήλων. Αυτή τη στιγμή θα φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν τα δικαστήρια πλέον. Σε σύνολο 175 οργανικών θέσεων υπηρετούν 123 υπάλληλοι, με 62 θέσεις να παραμένουν κενές, ανεβάζοντας το ποσοστό των κενών οργανικών θέσεων στις δικαστικές υπηρεσίες του Ηρακλείου στο 35,42%. Σε αυτές τις συνθήκες μπορεί να απονεμηθεί πραγματική δικαιοσύνη? Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Ακόμα μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα στις κρίσιμες δικαστικές υπηρεσίες. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, τα κενά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου φτάνουν το 41,4%, ενώ στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου λείπει από την υπηρεσία κάτι περισσότερο από το μισό των δικαστικών υπαλλήλων, δηλαδή ποσοστό 53,57%. Όμως δεν έδειξε καθόλου να αντιλαμβάνεται ο κύριος Υπουργός, που ήρθε για τα εγκαίνια του διοικητικού πρωτοδικείου, του κτηρίου του μισθωμένου, την πραγματικότητα. Υποσχέθηκε διορισμούς μέσω της σχολής δικαστικών υπαλλήλων που δημιουργήθηκε με τον πρόσφατο νόμο. Αυτή τη στιγμή, σε λίγο πάμε σε εκλογές, εμείς εκτιμούμε ότι μέσα στο 2023 δεν πρόκειται να έρθει κανείς υπάλληλος. Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στα ειρηνοδικεία της ενδοχώρας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, με τους υπαλλήλους να υπερβάλλουν αυτόν προκειμένου να προλάβουν προθεσμίες.